στο δελτίο της Κρήτη TV. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον ισχυρό άνδρα του τένις και πρόεδρο της Ολυμπιακής Προετοιμασίας, τον κύριο Σπύρο Ζανιά. Κύριε Ζανιά, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Πετρούτσου. Καλά είστε? Καλά, καλά. Εσείς πώς είστε? Καλά, καλά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε εδώ, με αφορμή βέβαια ένα σπουδαίο αθλητικό γεγονός που φιλοξενείται, όπως είπαμε, στις υπέροχες εγκαταστάσεις του Λίτος Beach Hotel. Και θέλω να μας πείτε, με αφορμή τον Davis Cup, πώς έγινε η συγκεκριμένη επιλογή, έτσι? Κοιτάξτε, είχαμε κάνει το Federation Cup των γυναικών, το παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο Τατόι. Mm-hmm. Και το 18 και το 19 το είχαμε κάνει ξανά στο Τατόι, το Davis Cup πια, όπου εκεί κερδίσαμε και γι' αυτό παίζουμε σήμερα. Σωστά. Για την τελική μας άνοδο στο Group 1 της Παγκοσμίου Ομοσπονδίας. Δράτω με τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω τον κύριο Μητυλινέο που μας φιλοξένησε στο Τατόι και δράτω με επίσης ευκαιρίες να ευχαριστήσω τον κύριο Σαπουνάκη Παντελή, τον επιχειρηματία, ξενοδοχειακό επιχειρηματία στο Ηράκλειο και ιδιοκτήτη του Λίτος Beach, ο οποίος έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη εγκατάσταση, σοβαρή εγκατάσταση, που όσοι έχουν έρθει σε αυτό το επίπεδο της διοργάνωσης, γιατί όπως γνωρίζετε, κάνουμε και πολλά διεθνή πρωταθλήματα. Φυσικά. Από αυτά τα πρωταθλήματα ξεκίνησε και η Μαρία Ισάκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Σε μικρότερες ηλικίες τους. Βεβαίως. Και υπάρχουν φωτογραφίες, η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου και όλοι οι πρωταθλητές μας. Ο Καλοβελόνης ο Μάρκος, ο Πέτρος Τσιτσιπάς, ο αδερφός του. Ο Σκόριλας ο Βασίλης που στελεχώνει και εκείνο στην ομάδα. Ο Μιχάλης ο Περβολαράκης έχει παίξει συντοπίτης εδώ. Όλα τα σπουδαία ταλέντα του ελληνικού τένις, λοιπόν, είναι αλήθεια. Έχουν περάσει από εδώ. Η αλήθεια είναι ότι και ο Στέφανος, γιατί θεωρεί ότι και ο πατέρας του, ότι το Ηράκλειο κατά κάποιο τρόπο το νιώθουν σαν να είναι σπίτι τους, ζήτησε να παίξει σκληρά γήπεδα και μάλιστα έγινε και μετατροπή τριών γηπέδων για να περάσουν σε μια ανώτερη κατηγορία ταχύτητας, μάλιστα. Η οποία έγινε η μετατροπή. Και είναι και οι Λιθουανοί πάρα πολύ ευχαριστημένοι, αλλά και η ελληνική ομάδα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Και οι εκπρόσωποι της Διεθνούς Ομοσπονδίας πραγματικά νιώθουν άνετα, και ικανοποιημένοι, και με τις αθλητικές εγκαταστάσεις, γιατί εκεί είναι το σημαντικό για μια αθλητική διοργάνωση, αλλά και με το ξενοδοχείο είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι όλοι. Πολύ σημαντικό αυτό, να υπάρχουν στην περιφέρεια τέτοιες σπουδαίες αθλητικές εγκαταστάσεις. Τώρα που είπατε περιφέρεια, γιατί πρέπει να πω δύο κουβέντες. Καταρχήν, ας ευχηθώ στον Περιφερειάρχη χρόνια πολλά διαζώσεις, τον Σταύρο τον Αρναουτάκη. Θέλω να ευχαριστήσω το Υφυπουργείο Αθλητισμού, τον Λευτέρη τον Αυγενάκη, την Περιφέρεια Κρήτης, τον Σταύρο τον Αρναουτάκη και τους συνεργάτες του, το Δήμο Χερσονήσου, τον Δήμαρχο Γιάννη Σέγκο και τους συνεργάτες του, τον Μανώλη τον Ανιφαντάκη, τον Αντιδήμαρχο, οι οποίοι είναι χορηγοί μας αυτή την. Στηρίζουν την προσπάθεια. Μεγάλη διοργάνωση. Και πραγματικά, όταν έχεις αυτή την αγάπη από τους δημόσιους φορείς, είναι ακόμα καλύτερα, γιατί και οι ιδιώτες χορηγοί μας είναι πολύ σημαντικοί. Θα τους αναφέρω πολύ γρήγορα. Είναι η Volkswagen χορηγός μας, η Φίλα, η Μπαμπολά, η Biomedis είναι εδώ. Το εργαστήριο, το laboratory το οποίο έχετε για τον COVID, γιατί είναι COVID-free η διοργάνωση, σωστά, δεν μπορεί κανένα να μπει. Τα καφέ ύλη. Αν θυμηθώ και κάποιον άλλο μετά. Θα τον αναφέρουμε. Στέφανος Τσιτσιπάς, Μιχάλης Περβολαράκης, Πέτρος Τσιτσιπάς, Μάρκος Καλοβελόνης, Αλέξανδρος Κορίλας. Αυτό είναι το δυναμικό της εθνικής ομάδας. Ένα σπουδαίο δυναμικό που ηγείται βέβαια ο Στέφανος Τσιτσιπάς κόντρα στη Λιθουανία. Διεκδικεί η εθνική μας ομάδα μια ιστορική άνοδο στα μεγάλα σαλόνια του παγκοσμίου τένις. Επειδή σας ενδιαφέρει και εσάς και τους ακροατές σας. Mm-hmm. Θα ήθελα να, τους θεατές σας, θα ήθελα να δώσω, να συγκρίνω τις δύο ομάδες, αν μου επιτρέπετε. Φυσικά, μα έχει ενδιαφέρον για να ξέρω. Κοιτάω λίγο εδώ που τα έχω γραμμένα, γιατί είναι αρκετά και μπορείτε να θυμηθώ απ' έξω όλα. Ο Στέφανος Τσιπάς είναι νούμερο 3 κόσμου, απέναντι στο νούμερο 1 της Λιθουανίας, τον Μπεράνκης, ο οποίος είναι ένας πολύ δυνατός αθλητής. Της Λιθουανίας όμως. Λιθουανίας. Ένα-ένα τα πάω. ο Μπεράνκης σήμερα είναι 96 κόσμου, αλλά ήταν 50 και νούμερο 1 στα juniors, τελείωσε, όπως 2. Έχει τελειώσει ο Στέφανος στα Juniors. Άρα έχουμε ένα δυνατό αντίπαλο για τον Davis Cup. Τα νούμερα δεν εκμηδενίζονται. Έχουμε σαφές προβάδισμα. Mm-hmm. Είμαστε πολύ καλύτεροι αγωνιστικά από τη Λιθουανία. Αλλά δεν πάβει να μην μπορεί κανείς να υποτιμήσει ένα αθλητή αυτού του επίπεδου. Δεύτερος είναι ο Περβολαράκης, ο οποίος είναι νούμερο 491 κόσμο, απέναντι
στο δεύτερο της Λιθουανίας που είναι 454 κόσμου. Ντέρμπι θα είναι αυτό. Βλέπετε. Από ό,τι φαίνεται. Βεβαίως. Και ντέρμπι δεν νομίζω να είναι, πιστεύω ότι θα με βάση την κατάταξη. Είναι τώρα το νούμερο 3 το δικό μας είναι ο Πέτρος ο Τσιπάς, ο αδερφός του Στέφανου. 727 κόσμου. Ο Καλαβελώνης 776 και ο Σκορίλας 1155. Δεν αναφέρω τους υπόλοιπους Λιθουανούς γιατί είναι πολύ πιο αδύναμοι από εμάς. Τα δε διπλά, γιατί θα παίξουμε και ένα διπλό το οποίο σωστά μπορεί να κρίνει τη διοργάνωση. Σε αυτή την περίπτωση θα αγωνιστεί το νούμερο 2 με το νούμερο 1, το 1 με το 2 και την επόμενη μέρα ανάποδα. Άρα το διπλό έχει μεγάλη σημασία. Βέβαια. Εδώ λοιπόν έχουμε 148 κόσμο το Στέφανο, 387 τον Περβολαράκη, 2.40 τον Πέτρο. Και από την άλλη τη μεριά ο Μπεράνκης είναι 2.85 κόσμου και ο Γκριγκέλης το νούμερο 2, 5.42. Έχουμε σαφώς λοιπόν ένα προβάδισμα. Σίγουρα ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις αναμένονται. Πόσο ενισχυτικό ρόλο, κύριε Ζανιά, στο έργο της Ομοσπονδίας παίζουν αθλητές αυτού του επίπεδου που βρίσκονται στην ελίτ της παγκόσμιας κατάταξης όπως είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη? Τεράστιο ρόλο. Θα θρίζουμε τώρα και τη Βαλεντίνη, η οποία μπήκε στους 64 στο USA Open πρόσφατα. Και η Παπαμιχαήλ οριακά δεν μπήκε, αλλά η Λάκη έπαιξε επίσης. Βλέπετε λοιπόν ότι όλη αυτή η διάδοση που έχει γίνει, γιατί εμείς στηρίζουμε την περιφέρεια και είναι το σύνθημά μας. Και ξεκινάμε τώρα τον Davis Cup για πρώτη φορά σε αυτό το επίπεδο, γίνεται στην περιφέρεια, κυρία Πετρούτσου. Το παρόν και το μέλλον του ελληνικού τένις. Και από πίσω έρχονται και άλλα παιδιά. Αυτό είναι. Άλλωστε βλέπετε την κινητικότητα στο Ηράκλειο που πλέον έχει γίνει, είναι μια κεντροβαρική σημασία περιοχή. Για το άθλημά μας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πώς είναι, πείτε μας λίγο πώς είναι το κλίμα στην εθνική ομάδα και για τα άλλα παιδιά όταν έχουν στις τάξεις τους ένα συναθλητή αυτού του επίπεδου πραγματικά. Να πούμε δύο κουβέντες για τον Στέφανο. Ο Στέφανος έχει δεχτεί πάρα πολλές επιθέσεις άδικα. Οι αθλητές κρίνονται στα γήπεδα. Δεν κρίνονται από τα κουτσομπολιά, κυρία Πετρούτσου. Δεν είναι δυνατόν ένα πρεσβευτή της χώρας μας, ο οποίος κάθε εβδομάδα, εβδομάδα παραβδομάδα, μας εκπροσωπεί στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα, στη βιτρίνα του κόσμου και να δέχεται τις επιθέσεις που δέχεται, εγώ το θεωρώ τελείως άδικο γιατί είναι ένας αθλητής, μεγάλος αθλητής ο Στέφανος Τσιτσιπάς και θα το δείτε στην πορεία, στα επόμενα χρόνια, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα παλέψει και θα γίνει νούμερο ένα. Γιατί θεωρείτε ότι γίνεται αυτό, κύριε Ζανιά? Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε σε διάφορα επίπεδα. Εγώ δεν είδα κάτι να είπε το οποίο. Να έπρεπε να δεχτεί όλη αυτή την επίθεση και όσον αφορά για τα toilet breaks που λένε και τα λοιπά. Και αυτά είναι αστεία γιατί όλοι οι αθλητές τα κάνουν. Και αλλά για το εμβόλιο που προκάλεσε και την αντίδραση γιατί, μέχρι και το κυβερνητικό εκπροσώπη. Να ρωτήσω πώς είναι εμβολιασμένοι εδώ, δηλαδή να θέλετε να ανοίξουμε τέτοιο θέμα. Όχι, εγώ ρωτάω. Οι αθλητές ελέγχονται. Να σας πω ένα πράγμα. Στο Τόκιο που ήμασταν 20 μέρες, είχαμε κάθε μέρα PCR. Παρόλο που ήμασταν εμβολιασμένοι. Γιατί οι Ιάπωνες δεν μετρούσαν το εμβόλιο που όπως βλέπετε. Έχει κάποια. Τώρα δεν θέλω να μπω, δεν είμαι γιατρός. Καλά, ναι, μην πούμε καλύτερα. Είμαι μηχανικός. Οπότε συζήτηση δεν θέλω να μπω σε τέτοια. Αλλά θεωρώ ότι ο Στέφανος είναι ένας πολύ μεγάλος αθλητής. Τρίτης γενιάς αθλητής. Ο παππούς ήταν Ολυμπιονίκης με την ποδοσφαιρική ομάδα της Σοβιετικής Ένωσης. Η μητέρα του Fed Cup player, πολύ μεγάλη παίχτρια η Τζούλια. Και ο ίδιος είναι τρίτη γενιά. Όπως και είναι η Μαρία. Για τρίτη γενιά. Κανελόπουλος Δημήτρης, Κανελοπούλα Αγγελική, Μαρία Σάκα. Έχετε απόλυτο δίκιο, πολύ σωστά. Θα τον δούμε λοιπόν και νούμερο ένα το επόμενο διάστημα. Εγώ αυτό κρατώ, είναι θέμα χρόνου. Φαίνεται αυτό άλλωστε από την παρουσία του στα διεθνή γήπεδα. Κύριε Ζανιά, δυστυχώς λόγω των δύσκολων συνθήκων εξαιτίας του COVID δεν θα υπάρχει ελεύθερη παρουσία κόσμου το Σαββατοκύριακο στο Λίτος Beach. Έτσι. Υπάρχει ένα αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο. Ο κόσμος ενδιαφέρεται να έρθει, ενδιαφέρεται να δει την εθνική μας ομάδα και τον Στέφανο Τσιτσιπά και τους συναθλητές του. Πείτε μας λίγο πώς έχει διαδικασία, πώς μπορεί ο κόσμος να βρεθεί στο Λίτος Beach. Κοιτάξτε. Εμείς αθροίζουμε και άλλες κερκίδες από τις υπάρχουσες και θα φτάσουμε σε μια δυναμική των 1.000 θεατών. Χώρια βέβαια κάποιους διακεκριμένους προσκεκλημένους οι οποίοι θα είναι σε κάποιο άλλο χώρο μόνοι τους χωρίς να δημιουργούν προβλήματα στους υπόλοιπους. Με βάση τα πρωτόκολλα που έχουμε σήμερα, εμείς πάμε COVID-free. Πέραν των εμβολίων και των νοσησάντων, δεν θα υπάρχει κανείς να περάσει την εγκατάσταση. Παρόλο το ότι μπορεί να είναι εμβολιασμένος, παρόλο που να είναι νοσίας, να μην κάνουμε rapid test ή
Αυτό είναι σημαντικό. PCR. Δεν θα μπουν οι εμβολιασμένοι χωρίς rapid test, δηλαδή. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για όλους. Κρατάμε όλα τα μέτρα και θα τηρήσουμε τα πρωτόκολλα και τις κοινέ υπουργικέ αποφάσεις που έχουν και πρόσφατα εκδοθεί. Έχουμε βγάλει λοιπόν κάποια λίγα εισιτήρια, όχι πολλά εισιτήρια, γιατί έπρεπε να βγουν και τα έξοδα της διοργάνωσης. Ουσιαστικά με ένα μηδενικό εισιτήριο απέναντι στον Καζόν στείλουμε ένα video wall. Θα συνοριθούμε και με το Δήμο Χερσονήσου να έρθουν και κάποια σχολεία, γιατί είναι 10.000 τετραγωνικά μέτρα αυτός ο χώρος. Ένα πολύ μεγάλο video wall. Και επίσης στο Λίτος θα τηρήσουμε τα πρωτόκολλα σε αυτές τις λίγες θέσεις που έχουμε. Με στόχο στο viva.gr, δεν ξέρω τι άλλο ακόμα υπάρχει από εισιτήρια. Μπορεί ο κόσμος να μπει και να αγοράσει εφόσον υπάρχουν. Δεν έχω παρακολουθήσει τι γίνεται. Είμαι σίγουρη ότι θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά θα τηρηθούν τα πρωτόκολλα όπως τα ακούτε. Άλλωστε είναι και δέσμευση και για μας πρώτα σαν Ομοσπονδία και για τη Διεθνή Ομοσπονδία που έχει και αυτή το δικό της πρωτόκολλο, όπως έχει η UEFA πολύ σωστά. Και άλλες ομοσπονδίες. Και πιστεύουμε ότι θα είναι μια διοργάνωση πανομοιότυπη, ίση με αυτή που διοργανώθηκε στο Τατόι στην Αθήνα. Όχι τίποτα άλλο. Για να αποδείξουμε ότι και στην περιφέρεια τέτοιες διοργανώσεις αυτού του επίπεδου, πολύ υψηλού επίπεδου μπορεί να υλοποιηθούν με μεγάλη επιτυχία. Σίγουρα, νομίζω ότι έχει αποδειχθεί και σε προηγούμενες διοργανώσεις, θα επιβεβαιωθεί και τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και σας καλούμε να είστε δίπλα μας στη διοργάνωση. Με μεγάλη μας χαρά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.